Από το νοσοκομείο στο αεροδρόμιο και μετά πίσω στο νοσοκομείο και ξανά στο αεροδρόμιο. Βόλτες έκαναν οι διασώστες ασθενείς στην Κάρπαθο, γιατί δεν λειτουργούσαν τα φώτα του αεροδρομίου για να γίνει η αεροδιακομιδή του. Διαβάλτε εσείς από τις 2 η ώρα το μεσημέρι να παλεύετε μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα που κατέληξε ο πεθερός μου. Μιλάμε, είναι 12 ώρες. Για 12 ολόκληρες ώρες, ο 63χρονος ασθενής από το χωριό Σπόα Καρπάθου ταλαιπωρήθηκε και τελικά έχασε τη ζωή του. Όπως περιγράφει ο γαμπρός του Ατυχουάνδρα, οι γιατροί του νοσοκομείου Καρπάθου αποφάσισαν την άμεση μεταφορά του στη Ρόδο. Φεύγουμε εμείς για το αεροδρόμιο. Φτάνουμε στο αεροδρόμιο με τον ασθενοφόρο, ο πεθερός μου συγχωρεμένος ήταν μέσα. Τα φώτα για να σηκωθεί το αεροπλάνο από τη Ρόδο δεν ανάβανε. Του αεροδιαδρόμου δεν υπήρχε ίχνος φωτός πουθενά. Ο άνδρας περίμενε σε κρίσιμη κατάσταση τουλάχιστον 2 ώρες, ενώ κατά την αναμονή του ακόμα και το οξυγόνο χρειάστηκε να αντικατασταθεί. Αφού επέστρεψαν στο νοσοκομείο Καρπάθου, ο άνδρας έμεινε 5 με 6 ώρες να περιμένει, καθώς τόσο χρειάστηκε για να ανάψουν τελικά τα φώτα και να μπορέσει να γίνει η πτήση της αεροδιακομιδής. Όμως ο 63χρονος είχε ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ο πεθερός μου μέσα στο ασθενοφόρο 2-2,5 ώρες περίπου στην πίστα του αεροδρομίου, μέχρι που τελικά γυρνάμε πάλι πίσω κατά την επιστροφή από το αεροδιάδρομο προς το νοσοκομείο. Η κατάσταση του πεθερού επιδεινώθηκε. Το διασωληνώσανε μέσα στο ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν τόσο ταλαιπωρημένος ο άνθρωπος που κατέληξε. Δεν πρόλαβε να φτάσει στη Ρόδο. Ο γαμπρός του Ατυχουάνδρα, αγανακτισμένος, περιγράφει πόσο αβοήθητοι είναι οι κάτοικοι του νησιού. Μιλάμε τώρα για αεροδρόμιο της Καρπάθου και ξέρετε τι είναι η κομβική σημασία του αεροδρομίου της Καρπάθου και να είναι σε αυτό το χαλί. Δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν έχουμε δικό δίκτυο, δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Για να καταλάβουμε τι πήγε τόσο στραβά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, μιλάμε για μια χώρα που έχει βασικές ελλείψεις στα νοσοκομεία, που κάνει την προσπάθειά της, που έχει όμως μέσα. Χτες δεν είναι ότι δεν είχαμε. Και ελικόπτερο είχαμε και μπορούσε να πάει. Και αεροπλάνο του ΕΚΑΒ είχαμε και μπορούσε να πάει. Και ο άνθρωπος πέθανε. Άρα λοιπόν, εδώ δεν μιλάμε για τα μέσα, μιλάμε για τους ανθρώπους. Έγινε, κατά τη γνώμη μας, κάκιστος χειρισμός και συντονισμός. Πάμε λίγο στη ΡΙΑ πρώτα. Γιατί, πώς λειτουργεί το σύστημα. Στην Κάρπαθο πάει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, λένε οι γιατροί: το περιστατικό είναι σοβαρό, πρέπει να πάει στη Ρόδο. Ενημερώνεται το ΕΚΑΒ, γιατί το ΕΚΑΒ είναι υπεύθυνο για τις αεροδιακομιδές. Τι κάνει το ΕΚΑΒ, Βρερία? Λοιπόν, αφού έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, Νίκο, στο νοσοκομείο της Καρπάθου, οι γιατροί αποφάσισαν να γίνει αεροδιακομιδή. Στις 2 το μεσημέρι έγινε αυτό. Αργότερα, γύρω στις 4.30 με 5, φανταστείτε, έχει νυχτώσει εκείνη την ώρα, πηγαίνει ο ασθενής με το ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, ούτως ώστε να μεταφερθεί στη Ρόδο. Εκεί λοιπόν βλέπουν το απόλυτο σκοτάδι. Παραμένει 2 με 3 ώρες ο άνθρωπος στο αεροδρόμιο, επιστρέφει πίσω στο νοσοκομείο και γύρω στις 11 το βράδυ πλέον τους ενημερώνουν ότι είναι έτοιμοι να φύγουν για Ρόδο. Όμως ο άνθρωπος, ενώ μεταφέρθηκε, δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο. Άρα φτάνει στο νοσοκομείο το απόγευμα στις 5, προσέξτε, στις 5 υπάρχει φως ακόμα και εκεί δηλώνεται αδυναμία να προσγειωθεί το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ. Γιατί δεν λειτουργεί, Μαρίνε, το σύστημα φωτισμού του αεροδρομίου. Για πες μας τώρα, τι έχει γίνει. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πηγές μου στην πολεμική αεροπορία, η βασική λέξη που έχει παίξει από ό,τι φαίνεται καταλυτικό ρόλο εδώ πέρα είναι η προτεραιοποίηση των περιστατικών από την πλευρά του ΕΚΑΒ. Τουλάχιστον αυτό λένε από την πλευρά της αεροπορίας. Τι γίνεται τώρα? Απογειώνεται το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ, πάει στη Ρόδο για να παραλάβει το κλιμάκιο με τους γιατρούς, ώστε να χειριστεί 2 περιστατικά. Το ένα της Καρπάθου και άλλο ένα περιστατικό στη Σαντορίνη. Το περιστατικό της Σαντορίνης έπρεπε να μεταφερθεί από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο και της Καρπάθου από το νησί στη Ρόδο. Παθαίνουν λοιπόν ότι δεν υπάρχουν φώτα στο αεροδρόμιο της Καρπάθου, μου λένε από την πολεμική αεροπορία. Μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν γεννήτρια, να βάλουν μπροστά τα φώτα. Στο μεταξύ ρωτάνε το ΕΚΑΒ. Υπάρχει διαθέσιμο Super Puma, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Καρπάθου και χωρίς φώτα. Το θέλετε? Τους απαντούν από την πλευρά του ΕΚΑΒ: όχι, θα πάμε να παραλάβουμε το περιστατικό. Κάτσε τώρα για να το αξιολογήσουμε. Πρώτα απ' όλα, ένα αεροδρόμιο κρίσιμο, το αεροδρόμιο της Καρπάθου. Κρίσιμο γιατί είναι στην Κάρπαθο. Η Κάρπαθος δεν έχει τις μεγάλες υποδομές υγείας. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται και απέναντι από την Τουρκία. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα, έτσι. Δεν δουλεύουν τα φώτα. Είστε σοβαροί? Δεν δουλεύουν τα φώτα? Δηλαδή, τι είναι τα φώτα του σαλονιού του σπιτιού που δεν δουλεύουν? Α, και δεν υπάρχει εφεδρικό σύστημα σε ένα αεροδρόμιο και τόσο κρίσιμο ή όποιο αεροδρόμιο για να δουλέψουν τα φώτα? Δεν δουλεύουν τα φώτα στην Κάρπαθο.
Άρα δεν μπορεί να προσγειωθεί το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ. Και λένε από την αεροπορία στρατού να σας δώσουμε ένα σούπερ πούμα. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι πάντα να κατηγορείς το κράτος. Έχει κάποια σειρά υποδομών το κράτος. Ελλείψεις μεγάλες, ναι, αλλά υπάρχουν και πράγματα. Εδώ λοιπόν προσφέρονται δύο μέσα αερομεταφοράς. Και λέει το ΕΚΑΒ ότι δεν τα θέλει. Πάμε πρώτα, λέει, στη Σαντορίνη να πάρουμε τον άνθρωπο από εκεί να τον πάμε στο Ηράκλειο και στο μεταξύ ελπίζουμε να έχουν φτιαχτεί τα φώτα. Τώρα ένα λεπτό, περίμενε, γιατί εδώ το ΕΚΑΒ οφείλει μια απάντηση. Τι λένε από το ΕΚΑΒ, ρε? Λοιπόν, πηγές από το ΕΚΑΒ μας λένε πως δεν επιλέγουν οι ίδιοι που θα πάνε. Παίρνουν την εντολή και την εκτελούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, όπως μας έχουν περιγράψει, ότι αφού δεν υπήρχαν φώτα, δεν μπορούσαν να πάρουν εκείνοι κάποια απόφαση. Μα τους λέει όμως η αεροπορία στρατού ότι, παιδιά, δεν υπάρχουν φώτα στο αεροδρόμιο, προσέρευνα και αυτό, αλλά να στείλουμε ένα ελικόπτερο εμείς, ένα σούπερ πούμα, να τον πάρει τον άνθρωπο, πας και τον σώσουμε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μας λένε πως το Super Puma δεν είναι τόσο ασφαλές όσο το αεροσκάφος στο οποίο ήταν ήδη. Ιθανώς, πάλι οι ειδικοί δεν είμαστε να κρίνουμε, αλλά υπάρχει ένα αποτέλεσμα ότι πέθανε ο άνθρωπος τελικά. Έτσι. Δηλαδή, αν λέει το ΕΚΑΒ ότι δεν αισθανόμαστε ασφαλείς να τον βάλουμε στο Super Puma, είναι λογικό, είναι σωστό, πιθανώς. Αλλά από την άλλη μεριά ο άνθρωπος πέθανε. Αν έφτανε στη Ρόδο, εγκαίρως μπορεί να έχει μια ελπίδα να ζήσει. Όπως λοιπόν, μου από την πολεμική αεροπορία, το θέμα είναι η προτεραιοποίηση αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα κέντρο συντονισμού και νομίζω ότι είναι κάτι που το Υπουργείο Υγείας πρέπει να δει. Ευχαριστώ πολύ και τη Ρία και τον Μαρίνο Κασιάμι.